Αδελφοί. θα διαβάσουμε από τη σελίδα 918 από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο Ιωταβήτα και 35 εδάφιο. Α είναι εωσφίε σα περιεζωσμένε και η και όμενη. Και εσεί όμοι με ανθρώπου ή την εσπροσμένουση των κύριων αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, δι' ανανήξωσιν ευθύσης αυτών όταν έλθει και κρούσει μακάρι οι δούλοι εκείνοι του οποίου ελθών ο Κύριος θέλει ευρία γρυπνούντας αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστή και καθίσει αυτούς εις την τράπεζα και ελθώνει στο μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθει και έβριου το μακάρι είναι η δούλη εκείνη τούτο δε γινώσκεται ότι αν ήξευρε ο οικοδεσπότης πίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διοριχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι. Διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Είπε δε προς αυτόν ο Πέτρος, Κύριε, προς εμάς λέγεις την παραβολή ταύτην και προς πάντας. Και ο Κύριος είπε, Τις λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος επί των υπηρετών αυτού διαναδίδει εν καιρό την διορισμένη τροφήν, μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον ελθών, ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτω. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε, ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει, να δέρει τους δούλους και τας δούλας και να τρώγει και να πίνει και να μεθεί. Θέλει ελθεί ο Κύριος του δόλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των απίστων. Εκείνος δε ο δούλος τη γνωρί γνωρίσας το θέλημα του Κυρίου αυτού δεν ετοίμασεν Ουδέκα με το θέλημα αυτού θέλει δαρθεί πολύ. Ως όμως μη γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, θέλει δαρθεί ο λίγων. Η σπάντα δε τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί παρά αυτού. να να ενεπιστεύθη πολύ, περισσότερον θέλουσιν απαιτήσει παρά αυτού. ήλθω ήλθον να βάλω εις την γην και τι θέλω αν ήδη ανήφθη. Βάφτισμα δε έχω να βαφτιστώ και πώς τον οχωρούμε έως σου εκτελεστεί. Νομίζετε ότι ήλθω να δώσω ειρήνη εν τη γη. Ουχή σας λέγω, αλλά διαχωρισμόν Διότι από του νύν θέλουσιν είστε πέντε ενίκο ενίδιε και χωρισμένοι, οι τρεις κατά των δύο και οι δύο κατά των τριών. Θέλει διαχωριστή πατήρ κατά ιού και ιός κατά πατρός, μήτηρ κατά θυγατρός και θυγάτηρ κατά μητρός, πενθερά κατά της νύφης αυτής και νύφη κατά της πεθεράς αυτής. Έλεγε και προς τους όχλους, όταν είδετε την εφέλην ανυψουμένην από δυσμόν, ευθύς λέγεται βροχή έρχεται και γίνεται ούτο. Και όταν νότον πνέοντα λέγεται ότι καύσον θέλει είστε και γίνεται. Υποκριτέ το πρόσωπο της γης και του ουρανού εξέβρεται να διακρίνεται το δε καιρόν τούτον πώς δεν διακρίνεται Διατί δε και αφε δεν κρίνεται τον δίκαιο, το δίκαιο. Αμήν. Όλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αναφέρεται σε ανθρώπους είτε που ευλογούνται και συνεχίζουν να ευλογούνται είτε που ευλογήθηκαν και διεκόπη η ευλογία του Θεού σε αυτούς. Σε ανθρώπους που κέρδισαν, απολαμβάνουν και ζουν με την εύνοια του Θεού και με την παρουσία του Θεού και στους ανθρώπους που τους απέριψε ο Θεός. Και η προτροπή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού είναι ας είναι πάντοτε οι εσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι ας είσαστε πάντο, πάντοτε αγρυπνούντες όλο το μήνυμα του Ευαγγελίου 2.000 χρόνια πάντοτε αγρυπνούντες γιατί καθήν ώραν δεν στοχάζεστε έρχεται ο Κύριος είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας είτε με τη συγκεκριμένη αρμόδια ημέρα που ο Κύριος θα κάνει διαχωρισμό γιατί δεν ήρθε να φέρει ειρήνη στον κόσμο. Μην νομίζετε ότι ήρθα να δώσω ειρήνη στη γη, αλλά σας λέγω ήρθα να δώσω διαχωρισμό. Γιατί θα διαχωριστεί ο πατέρας από του Υιού αυτού και ο Υιός από του πατρός. Καθώς είναι γεγραμμένο δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνει το άλλος αφήνεται εν τέλει. Αλλά ο διαχωρισμός αρχίζει από τώρα. Ο ένας ευλογείται και ο άλλος απορρίπτεται. Μήτυρ κατά τη θυγατρός αυτής, διαχωρισμός. Και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, διαχωρισμός. Μαζί ξεκινήσανε, αλλά μαζί δεν προχωράνε και τελικά μαζί δεν τελειώνουν. Μαζί ζούνε, αλλά τελικά δεν φτάνουν μαζί στο προσδοκόμενο τέλος. Και επειδή με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε, ο Θεός δεν εμπέζεται, ό,τι σπήρει ο άνθρωπος αυτό θερίζει, εάν ο ένας παίρνει στο πνεύμα, θα θερίσει ζωή νεώνιων. Εάν ταυτόχρονα ο άλλος παίρνει στη σάρκα, θα θερίζει φθορά. Δεν μπορείς. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να αποφύγει τους πνευματικούς νόμους και τις δεσμεύσεις αλλά και τις αποκαλύψεις που φέρνει ο Θεός μπροστά μας. Και η θεραπεία είναι οι οσφίες σας για όλους μας. Περιεζωσμένες. Δηλαδή δεν θα μας βρίσκει ο Θεός παραβολικά με τις μπιτζάμες να κοιμόμαστε, να αμεριμνούμε, να αδιαφορούμε αλλά θέλει να μας βρίσκει ο Θεός πάντοτε ενδεδειμένου και έτοιμους να αναχωρήσουμε ακόμη και να πολεμήσουμε. Το ζωνάρι στη μέση και έτοιμος. Και το λιχνάρι αναμένο. Έτοιμος. Και να μοιάζουμε με ανθρώπους δούλους, όχι ελεύθερους, γιατί η γραφή λέει ελευθερωθέντες από την αμαρτία δεν είναι αρκετό και δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε θα έχουμε τον καρπό μας εισαγιασμών. Κάθε καρπός μας θα είναι εισαγιασμών είτε οικογενειακός. Σε οποιαδήποτε να μην αναφερθώ δραστηριότητα της ζωής μας, ο καρπός μας θα είναι εισαγιασμό μόνο όταν ήμαθα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες αλλά ταυτόχρονα και δουλοθέντες εις τον Θεό σαν δούλοι λοιπόν κάθε φορά που προσμένουν από στιγμή σε στιγμή τον Κύριό τους να έλθει, ώστε όταν χτυπήσει να ανοίξουν η γραφή λέει ευθύς εις Αυτόν. Αμέσως. Πρέπει να είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς αμέσως στην κλίση, στην πρόσκληση, στο χτύπημα του Χριστού. Για οτιδήποτε απαιτηθεί και οτιδήποτε ζητηθεί. Να ανταποκρίνεσαι, να ανταποκρίνομαι, να ανταποκρινόμαστε αμέσως, ευθύς, στην πρόσκληση του Χριστού όποια και να είναι αυτή. Είτε απαιτείται η βοήθεια στον πληγωμένο να είσαι έτοιμος πάντα σαν καλός Σαμαρίτης, είτε απαιτείται η παρηγοριά στον απαρηγόρητο να είσαι έτοιμος να τον παρηγορήσει ευθύ. Όχι άσε με να το σκεφτώ και να σε παρηγορήσω μετά από μια εβδομάδα. Είτε ο αποκαμωμένος να είσαι έτοιμος να τον στηρίξεις ευθύς είτε ο εξασθενημένος και αδυνατισμένος να είσαι έτοιμος ευθύς να τον ενισχύσεις. Σλόγος που περιμένει στον Κύριό σου και ο κύριο σου ποιος είναι ο ελάχιστος ο εξουθενουμένος ο άφρον ο μωρός ο ανυπόφορος ο οποίος όμως είναι αυτός που τον έφερε ο Κύριος πλησίον σου πλησίον σου στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, την εκκλησία σου, στη ζωή σου. Δούλος εις τον Θεόν, έτοιμος να υπηρετήσεις κάθε ανάγκη και κάθε έναν που, είχε, που είναι σε ανάγκη. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε κανέναν αν η αγάπη του Θεού δεν είναι εγκεχημένη στην καρδιά του διαπνεύματος Αγίου. Η αγάπη του Θεού και πατρός η πατρική αγάπη αν δεν είναι εγκεχημένη στην καρδιά του διαπνεύματος Αγίου και τότε μακάρι θα είναι αυτοί οι δούλοι τους οποίους όταν έλθει ο Κύριος και τους βρει αγρυπνούντας κατά αυτόν τον τρόπο με πατρική αγάπη τότε θα περιζωστεί θα καθίσει αυτούς στην τράπεζα θα έλθει στο μέσον και θα τους υπηρετήσει μακάριος δεν ήταν ο σομνάς γιατί εξέταζε τον εαυτό του κάθε στιγμή με οποιοδήποτε είχε απέναντί του απέναντί μου έχω πρώτα τη γυναίκα μου όταν κοιτάξω το δικά μου τι θα φάω, τι θα πιω τι θα ενδυθώ πως θα στέκομαι θα είμαι σομνάς έσχος στο οίκο, στον οίκο του Κυρίου μου. Εάν όμως είμαι Ελιακήμ, με πατρική αγάπη και φροντίδα στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στα παιδιά σου, στον αδελφό μου, στους αδελφούς μου, στους πλησίων μου, στους εχθρούς μου, τότε είμαι Ελιακήμ. Και τον Ελιακήμ λέει ο Θεός, ότι τον ενέδισε τη στολή της ευλογίας και τη ζώνη της εξουσίας, του έδωσε το κλειδίον του Δαβίδ, εξουσία να ανοίγει πάντοτε και τίποτα δεν είναι κλειστό σε αυτόν και κανείς να, μπορεί να, να, μην μπορεί να αντισταθεί και να κλείσει και να κλείνει πάντοτε, βεβαίω ανοίγει το καλό και κλείνει το κακό και να κλείνει πάντοτε το κακό και κανένας να μην μπορεί να τα ανοίξει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα τον στηρίξει και σαν πάσαλο σε στερεό τόπο και θα είναι αυτός σαν θρόνος δόξης στον οίκον του πατρός του. Και πάνω σε αυτόν θα κρεμάσει τη δόξα του οίκου του πατρός του και τους εκγόνους και τους απαγόνους και τους αδελφούς και όλους θα τους κρεμάσει πάνω του γιατί είναι αξιόπιστος και τον εμπιστεύεται. Ο άνθρωπος όμως που εξετάζει τον εαυτό του, τον εαυτούλη του λένε οι άνθρωποι και σωστά, τη ζωή του, τα δικά του και ζητάει τα δικά του, ενώ θα έπρεπε καθώς είπε ο Χριστός μας βεβαιώνει ο Παύλος ότι είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις, ενώ θα έπρεπε να είναι υπηρέτη και όχι αφεντικό, δούλος στον ελάχιστο αδελφό του και όχι κυρίαρχος στους ελάχιστους και ταπεινό τους μεγάλους, τότε έρχεται η αρμόδιος ημέρα που τον ένανε θα τον εξώσει με εκβολήν βιαίαν και τον άλλον θα τον υψώσει με ευλογία, δόξα και εξουσία μεγάλη. Και αυτό εξαρτάται από σένα και από μένα. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Είναι αγαθός. Μα συνετίζει σήμερα αποκαλύπτοντάς μας το λόγο του. Και είναι έτοιμο να μας διδάξει κατεδίαν την οδόν την οποία πρέπει να περπατούμε. Και μας περιμένει να εξητήσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου για να μας συμβουλεύει. Αυτό είναι ο αληθινός Θεός. Και ο Απόστολος Πέτρος, ο Πέτρος τότε είπε «Κύριε, για μας τα λες αυτά που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε» για όλους τους άλλους ο φυσικός άνθρωπος κάνει διάκριση, σύγκριση του εαυτού του με τους άλλους και ανοηταίνει. Εμείς κύριε τα αφήσαμε όλα, τα εγκαταλείψαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει σε εμάς. Και ο Κύριος τους είπε, όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφές, αγρούς, δουλειές εν το ονόματί μου εγώ θα του δώσω εκατονταπλάσια στη ζωή αυτή και κληρονομιά τη ζωή αιώνια. Άρα σε μας τα λες ή στους άλλους να τα λάβουμε και εμείς υπόψη μας. Και ο Κύριος λέει θεωρείτε τον εαυτό σας οικονόμο γιατί έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος πρέπει να μας θεωρείτε υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Έτσι θεωρείτε τον εαυτό σας. Εγκαταλείψατε και με ακολουθήσατε ως υπηρέτη του Χριστού και σας εδόθη η διαχείριση και η οικονομία των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών και είσαστε ήσυχοι, εξασφαλισμένοι όχι σας λέω. Αντιθέτως μάλιστα πρέπει να ξέρετε ότι όσο πιο πολλά σας δόθηκαν τόσο πιο πολλά θα σας ζητηθούν και όσο πιο πολλά σας εμπιστεύτηκαν τόσο πιο πολλά θα απαιτήσουν από σας. Και αν κάποιος ξέρει λίγα και έπραξε άξια δαρμών λίγο θα δαρθεί. Αν κάποιος όμως και ο Θεός να μας φυλάξει ξέρει πολλά και έπραξε άξια δαρμών, πολύ θα δαρθεί. Τα Πέτρο, που λες δεν πρέπει να είναι για μας αυτά που λες Κύριε, πρέπει να είναι για τους άλλους. Σου έχει δοθεί πολύ, έγινες οικονόμος, έγινες θησαυροφύλακα. Και μάλιστα όχι των υλικών, αλλά των πνευματικών θησαυρών του Θεού. Οικονόμος των μυστηρίων του Θεού Γνώρισες Γιατί ο Θεός σε αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Χριστού Σου αποκάλυψε την δικαιοσύνη του και βαφτίστηκε σε νίδατη Και εξεζήτησε στο Πνεύμα το Άγιο και σε σφράγισε Με το Πνεύμα το Άγιο και φωτιά Και λες τελείωσα σου δόθηκαν πολλά χαρίσματα, διακονίες. Σε σύστησε ο Θεός. Θυμήσου όλοι μας. Πολλά θα σου ζητηθούν. Και σου εμπιστεύθηκε περισσότερα. Περισσότερα θα απαιτήσουν. Γι' αυτό ας είναι οι σας περιεζωσμένε και η και όμενοι και εσεί όμοιοι με ανθρώπους που προσμένουν τον Κύριο Αυτόν για να ανοίξουν αμέσως εις Αυτόν όταν έλθει και κρούσει. Ποιος λοιπόν, μια και νομίζετε ότι είστε οικονόμοι και είστε και μάλιστα όλοι μας είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Είμαστε. Μας βεβαιώνει ο λόγος του Θεού. Τι θα πει πολλοί είδου που λέει ο λόγο του Θεού. Σε όλε τι δραστηριότητε τη ζωή μα, μας εδόθηκε απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Είτε στην προσωπική μα ζωή, είτε στην οικογενειακή μα ζωή, είτε σαν άντρε, είτε σαν γυναίκε, είτε, σα είτε σαν πατέρε, είτε σαν μητέρε, είτε σαν παιδιά, είτε σαν αδελφοί, είτε σαν πρεσβύτεροι, είτε σε διάκονοι, είτε σαν γέροντε, είτε σαν, γέροντες, είτε σαν αγραίες, σε όλους μας έχει δοθεί η οικονομία, η γενική διεύθυνση, η διαχείριση, η εξουσία της ποικίλη χάρης του Θεού. Διαχειρίζεσαι τη χάρη του Θεού, τη σωτήριο. Πώς τη διαχειρίζεσαι. Ποιος λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος τον οποίον ο Κύριος θα καταστήσει επί των υπηρετών όλων αυτού διαναδίδει εν καιρό την προσδιορισμένη τροφή όχι όπως θέλεις όχι όποτε θέλεις όχι όπου θέλεις ούτε με διάκριση με πατρική αγάπη σε όλους τον κατάλληλο καιρό της παρηγοριάς παρηγορία της ενίσχυσης, ενίσχυση. Της στήριξης, στήριξη. Της υπηρεσίας, υπηρεσία. Της φροντίδας, φροντίδα. Και όταν μιλάει για διορισμένη τροφή, προφανώς δεν μιλάει για ένα ψωμί και για λίγο αλλά μιλάει για την τροφή, την ουράνια. Γιατί ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο δούλος που σαν πατέρας δίδει τη διορισμένη πνευματική τροφή στη γυναίκα του και στα παιδιά του πάντοτε σαν αδελφός στα αδέλφια του πάντοτε σε όλα χωρίς προσωποληψία χωρίς εκλογή, χωρίς απορρίψη γιατί είπαμε ο άνθρωπος δεν απορρίπτει ο Θεός απορρίπτει ο άνθρωπος εκλέγει αλλά εκλέγει αυτά που ο Θεός έχει εκλέξει και όλους εσάς ο Θεός σας εξέλεξε, έτσι λέει. Δεν, σας, εκλέξατε εσείς σε μένα. Ο Χριστός, ο Θεός, εγώ σας εξέλεξα. αυτόν λοιπόν που ο Θεός εξέλεξε, ποιος είσαι εσύ που δεν τον υπηρετεί, δεν τον διακονείς. Δεν τον αγαπάς με την πατρική αγάπη για να σε συστήσει ο Θεός, να σε ευλογήσει και ιδιαιτέρως να διατηρήσει την ευλογία σου και να είναι ο καρπός σου εισαγιασμών και το τέλος σου ζωή αιώνιος. Αυτόν λοιπόν, ο οποίος με πατρική αγάπη φροντίζει τους γονείς του, με πατρική αγάπη φροντίζει τη γυναίκα του ή τον άντρα της, με πατρική αγάπη φροντίζει τα παιδιά του και με την ίδια πατρική αγάπη φροντίζει όλους τους αδελφούς του και όλους τους πλησίον του. αυτόν ο Θεός θα τον καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού και τώρα και εις τους των αιώνων καθώς είναι γεγραμμένο βασιλεύση, θέλετε βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων και τώρα θα σε καταστήσει επί των υπαρχόντων του και δεν θα πάψει αυτό στους αιώνες των αιώνων αλλά σε αυτόν τον πιστό και φρόνιμο δούλο που ξέρει να δίδει στον καιρό τη την προσδιορισμένη πνευματική τροφή στους συνδούλους του και στους υπηρέτες του, τους κοντινούς και τους μακράν. Αλλά αν ο πονηρός εκείνος δούλος χάσει το φόβο του Θεού και εξετάζει μόνο τον εαυτούλη του μόνο τη φήμη του μόνο τη δόξα του μόνο την ιστεροφημία του μόνο τα υπάρχοντά του μόνο τα δικά του λέγοντας με αυτόν τον τρόπο ομολογώντας με αυτόν τον τρόπο όχι με τα λόγια με τη ζωή του ότι βραδύνει να έρθει ο Κύριος γιατί μπορεί να φωνάζει ο Κύριος έρχεται αλλά με τη ζωή του να δέρνει του συνδούλου του, να τρώγει, να πίνει, να μεθεί, έχοντα χάσει κάθε φόβο Θεού, ίχνος φόβου Θεού και κάθε πόθο της επιφάνειας του Κυρίου. Δεν τον περιμένει πια. Δεν τον ποθεί πια. Και όχι με τα λόγια. Γιατί λέει ο Θεός δεν θέλω να αγαπάτε με γλώσσα και με λόγια. Αλλά με έργο και με αλήθεια. Δεν μπορώ να λέω γυναίκα μου σ' αγαπάω και ας λα να παράταμε. Να την πικραίνω. Να τη στενοχωρώ. Ή δεν μπορείς να λες άντρα μου, αντρούλη μου, σ' αγαπάω εγώ για σένα πεθαίνω. Αλλά για αυτή τη δουλειά εκείνη και την άλλη και την άλλη γιατί εγώ βαριέμαι τώρα. Άλλο με τα λόγια και άλλο με τη ζωή. Και εκείνο που ενδιαφέρει το Θεό είναι με την καρδιά, με τη ζωή. Εάν λοιπόν αυτός ο πονηρός δούλος πει μέσα στην καρδιά του βραδύνει ο Κύριος να έλθει και αρχίζει να δέρνει, να κακομεταχειρίζεται, να κακολογεί, να κρίνει, να κατακρίνει να μαλώνει, να κατηγορεί του συνδούλους του, αλλά για τον εαυτό του να τρώγει, να πίνει και να καλοπερνάει, τότε θα έρθει η αρμόδιος ημέρα και ο Θεός να μας φυλάει όλους, αδερφοί. Ο Κύριος του δούλου εκείνου θα έρθει καθήν ημέρα αν δεν προσμένει, καθήν ώρα αν δεν εξεύρει, και θα αποχωρήσει, το κείμενο λέει θα διχοτομήσει. Το δύο, θα τα, το ένα θα τα κάνει δύο. Θα διχοτομήσει την ενότητα της πίστεως, ο Θεός. Θα διχοτομήσει την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός. Δεν θα ισχύει πια η προσευχή του Χριστού, Πάτερ, κάμε αυτή να είναι όλοι εν, καθώς εμείς είμαστε ένα. Δεν μπορεί να είσαι εσύ που δέρνεις, που τρως, που πίνεις, που δεν φοβάσαι το Θεό και με τη ζωή σου λες βραδύν να έρθει ο Κύριος. Δεν μπορείς να είσαι ένα με τον δούλο εκείνο που υπηρετεί, που ταπεινώνεται, που αγαπάει, που φροντίζει, που προσφέρει, που είναι πλημμυρισμένη η καρδιά του από την πατρική αγάπη. Δεν μπορεί να είναι ένα θα θυχοτομήσει και θα φέρει ιό κατά του πατρός Μύτηρ κατά της θυγατρός πενθερά κατά της νύφης και αδελφό κατά του αδελφού αλλά αυτή η διχοτόμηση θα είναι από κυρίο δεν μπορεί τώρα πια να είναι μαζί ο Σομνάς και ο Ηλιακήμ Ψωμνάς με εκβολήν βιαίαν θα εκβληθεί. Ο Ηλιακήμ με δόξα αιώνια θα περιβληθεί. Σήμερα λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, είναι καιρό ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας. Σήμερα μας προσκαλεί ο Θεός σε ταπείνωση και σε μετάνοια. Να κοιτάξουμε τους γύρω μας να δούμε πραγματικά πώς τους βλέπουμε. Πώς βλέπεις τον αδελφό σου τον ανυπόφορο. Τον υποφέρεις σαν αγάπη. Πώς βλέπεις την αδελφή σου την άσοφη. Προσέφιασαι να της δώσει ο Θεός σοφία. Πώς βλέπεις τον αδελφό σου που έχει χαλάσει η καρδιά του. Προσέφιασε στο Θεό να τον ελευθερώσει. Και όλα αρχίζουν αγαπημένα μου αδέλφια πρώτα από τη σχέση μας με το Θεό. Πώς βλέπω εγώ το Θεό, αλλά ιδιαίτερος πώς με βλέπει εμένα ο Θεός. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πώς με βλέπεις Κύριέ μου, πώς με βλέπεις. Πώς σε βλέπω Κύριε. Τι είσαι για μένα. Και τι είμαι για σένα. Ύστερα θα κοιτάξουμε τις οικογένειές μας. Πώς βλέπουμε τους γονείς μας. Πώς βλέπουμε τη γυναίκα μας, τον άντρα μας. Πώς βλέπουμε τα παιδιά μας. Τα βλέπουμε με προσωποληψία, αποτύχαμε. Τα βλέπουμε με τρόπο απαράδεκτο υποτιμώντας και διεκδικώντας για τον εαυτό μας τα πάντα ή τον βλέπουμε διεκδικώντας τα πάντα για τους άλλους. Πώς βλέπουμε την Εκκλησία του Χριστού. Πώς βλέπουμε τους εχθρούς μας. Πώς βλέπουμε αυτούς που μας αδικούνε αυτούς μας κατηγορούνε, αυτούς που μας βλάπτουνε. Σήμερα είναι η μέρα ευπρόσδεκτο, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα αν ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αν ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, να μην σκληρύνουμε τις καρδιές μας. Γιατί αν τις σκληρύνουμε, θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο. Εκβολήν βιέαν. Αν όμως μετανοήσουμε, ταπεινωθούμε. Και με δίκαιο είσαι Κύριε και αγαθά και μεγάλα είναι τα έργα Σου. Συγχώρεσέ με και βοήθα με να διορθωθώ. Βοήθα με να γίνω ένας άλλος άνθρωπος, όχι μόνο ελευθερωμένος από την αμαρτία, αλλά και δούλος Θεού ώστε ο καρπός μου να είναι εις αγιασμόν. Είτε αυτός είναι ο καρπός της κοιλία των παιδιών μας, είτε αυτός είναι ο καρπός της σχέσης μας με τη γυναίκα μας ή με τον άντρα σας ή αυτό είναι ο καρπό της σχέση μα με τον αδελφό μα, με την οικογένειά μα, με τη συγγένειά μα, είτε αυτό είναι ο καρπό με του συναδέλφου μα, με του γείτονέ μα, είτε αυτό είναι με του εχθρού μα, ο καρπό μα να είναι εισαγιασμό για να μπορέσουμε να είμαστε αληθινά κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αμήν.